Φαινόμενο και μάλιστα σύνηθες, οι οδηγοί να σανιδώνουν στη θέα του κόκκινου σηματοδότη, φλερτάροντας με τον κίνδυνο ατυχήματος ή και δυστυχήματος. Οι αριθμοί των παραβάσεων επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη που πλέον έχει γίνει φαινόμενο επιφέρει καθημερινά πολλά δυστυχήματα, ατυχήματα και συγκοινωνιακά προβλήματα. Ο Διευθυντής Επιτελείου της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής, Αναστάσιος Μαργέτης, μιλά στην κάμερα του Τώρα Μαζί και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Οι άδειοι δρόμοι σκοτώνουν. Όταν είναι ένας άδειος δρόμος, ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού ή θανατηφόρου ατυχήματος είναι πολύ έτυπε περαιτέρω, είναι πολύ μεγαλύτερος. Γιατί αναπτύσσεται ταχύτητες, αγνώντας το κόκκινο σηματοδότη, είναι πολύ πιθανό να προκλέσουμε σοβαρό ή θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Ως κακούργημα θα τιμωρείται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ως αιτίας πρόκλησης θανατηφόρου τροχαίου. Στατιστικά, αυτό που έχει επιβεβαιωθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε υψηλό δείκτη τροχαίων ατυχημάτων. Σύμφωνα με τις έρευνες και τους ειδικούς, οι αιτίες που οδηγούν στην πρόκληση οδικών ατυχημάτων είναι η οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες, η υψηλή κυκλοφορία και επικίνδυνη οδήγηση των μοτοσυκλετιστών, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η χρήση κινητού τηλεφώνου, τα χαμηλά ποσοστά χρήση ζώνης και κράνους και η επιθετική οδήγηση. Και φυσικά η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Κάθε θέμα παιδείας και κουλτούρας ξεκινάει από το σπίτι, από την οικογένεια, από τα σχολιά μας. Θα θέλαμε το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής να έτει περαιτέρω, ακόμα περισσότερο, να τεθεί στην εκπαίδευση, με σεμινάριο, ομιλίες. Έτσι παιδώνεται το αίσθημα κυκλοφοριακής αγωγής και η κουλτούρα οδήγησης. Η ακινητοποίηση του οχήματος στο κόκκινο φανάρι είναι επιβεβλημένη και διασφαλίζει την ομαλότητα στην κυκλοφορία και απομακρύνει τους κινδύνους. Οφείλουν οι οδηγοί να κοκαλώνουν μπροστά στον κόκκινο σηματοδότη για να φτάνουν με ασφάλεια στον προορισμό τους.